τουλάχιστον αποκαλυπτικοί αποδείχθηκαν οι έλεγχοι τη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων υπό το πρίσμα τη φοροδιαφυγή, καταδεικνύοντα ότι στην Ελλάδα το 62% όσων ελέγχθηκαν φοροδιέφευγαν. Δυστυχώ αυτό που βλέπουμε ότι όσο αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστέ, πράγμα που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, τόσο αυξάνεται η φοροδιαφυγή, διότι οι επιχειρήσει δεν μπορούν διαφορετικά να επιβιώσουν σε ένα πολύ σφιχτό φορολογικό περιβάλλον. Τα στοιχεία τη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τον Ιούλιο έχουν μια ενδιαφέρουσα πτυχή που αναδεικνύει το μεγάλο το πρόβλημα τη φοροδιαφυγής. <Και> Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τι μετρήσει τη Κομισιόν, έδειξαν ότι η τρύπα στα έσοδα του ΦΠΑ παραμένει πάνω από το 30%. Καθώ μόνο το 2017 έκαναν φτερά περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονό που έχει κινητοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών με φόντο τη μείωση τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, που χαρακτηρίζεται ω δίκοπο μαχαίρι. Αν και είναι προφανέ ότι η μείωση των βαρών μπορεί να δώσει ανάσα στου μικρομεσαίου και την αγορά, εάν δεν λειτουργήσουν οι ασφαλιστικέ δικλείδε, θα επαναληφθεί το φαινόμενο τη συμπίεση των εισοδημάτων κάτω από τι 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να υποφεληθούν από την εφαρμογή του χαμηλού συντελεστή 9%. Η φοροδιαφυγή θα πρέπει να παταχθεί μέσα από άλλε διαδικασίε. υπάρχει μια απλή διαδικασία η οποία λέγεται περιουσιολόγιο, η οποία έχει ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Δηλαδή, να μπορεί, πρέπει ο κάθε φορολογούμενο να δικαιολογεί την περιουσία του, πώς την απέκτησε και με αυτόν τον τρόπο να φορολογηθούν και ενδεχομένως εισοδήματα που έχει αποκ... αποκρύψει στο παρελθόν. Οι έλεγχοι τη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ανέδειξαν σωρία 38 περιπτώσεων φοροδιαφυγή, όπω την περίπτωση δερματολόγου που δεν εξέδωσε 7.927 φορολογικά στοιχεία, δύο γραφεία τελετών στη Θεσσαλία που απέκρυψαν συνολικά 400.000 ευρώ, φροντιστήρια που απέκρυψαν άνω του ενό εκατομμυρίου ευρώ. Από αυτέ που προκάλεσαν αίσθηση ήταν η περίπτωση συνταξιούχου στην περιοχή τη Μαγνησία, που απέκρυψε εισοδήματα αξία άνω των 2.190.000 ευρώ και ενό Δυτικού που άγνωστο πώ αύξησε την περιουσία του με ποσό πάνω από 1.125.000 ευρώ. Φοροδιαφυγή κάνουν και τα νοικοκυριά, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσει. Υπάρχουν νοικοκυριά τα οποία εισπράττουν νίκια, μιστόματα, δηλαδή, τα οποία δεν δηλώνουν ακριβώς, άλλα δηλώνουν στην εφορία, άλλα πραγματικά εισπράττουν. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Πρόθεση των ελεγκτικών υπηρεσιών είναι να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία για μαζικέ και εκτεταμένε διασταυρώσει σε ε3, ε1, συγκεντρωτικέ καταστάσει, στοιχεία δαπανών που αποστέλουν τράπεζε, χρηματιστηριακέ εταιρείε, σχολεία, θεραπευτήρια, εταιρείε κινητή τηλεφωνία, δέκο, ενώ η ηλεκτρονική τιμολόγηση εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στην πιο στενή παρακολούθηση επιχειρηματιών αλλά και επαγγελματιών. Σίγουρα υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι λόγω τη ιδιότητά του έχουν μεγαλύτερη φοροδιαφύγη. Όμω αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τα αίτια τη φοροδιαφυγή. Είναι λοιπόν ένα αυστηρό φορολογικό πλαίσιο με πολύ ψηλού φορολογικού συντελεστέ, οι οποίοι αυτό που λέμε πολλέ φορέ εμεί οι φοροτεχνικοί, αν Δηλώσει πραγματικά αυτά που έχει, δεν είσαι βιώσιμο. Αυτό λοιπόν θεωρώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Ω προ τι κατηγορίε των επαγγελματιών που φαίνεται ότι έχουν μια ροπή προ τη φοροδιαφυγή, οι έλεγχοι έδειξαν ότι φοροδιαφεύγουν σε ένα ποσοστό 81% από όσου ελέγχθησαν όσοι ασχολούνται με την εκμετάλλευση ταξί. τα πλυντήρια αυτοκινήτων 75%, τα ανθοπολία. ταξιδιωτικά πρακτορία 68%, μανικιούρ πεντικιούρ και δικηγόροι 63% ψητοπολία και σουφλατζίδικα χωρίς τραπεζοκαθίσματα 62%, κομωτήρια και κουρία, ενοικίαση μοτοποδηλάτων, πρατήρια καυσίμων, χερσαίες θαλάσσιες μεταφορές, λιανικό εμπόριο κατά 36%, εστίαση και καταλήματα 24%.